Ε, μικρέ, σου έχω μια έκπληξη. Τι είναι, μουγκούνα, τι έκπληξη? Μεθαύριο ξεκινά σχολείο. Σταμάτα, ρε, μου το θυμίζεις. Ρε, μαμά, πες του. Τι έγινε, παιδάκι μου, τι έπαθες? Μου λέει ότι μεθαύριο έχω σχολείο. Ε, αφού αλήθεια λέει. Τουλάχιστον φέτος ελπίζω να έχω καλή δασκάλα. Κάποιος μου είχε πει ποια δασκάλα θα έχεις φέτος. Αλήθεια, ποια δασκάλα θα έχω? Δεν θυμάμαι, ρε παιδάκι μου, ποια μου είπανε. Και δεν θυμάμαι και ποιος μου το είπε. Ω, έλα ρε μαμά, θυμίσου. Α, ναι, θυμήθηκα. Ο πατέρας σου μου το είπε. Ο μπαμπάς, πάω να το ρωτήσω. Μπαμπά. Έλα, βάλτε τον κολ. Όχι ρε γάμο τώρα. Μπαμπά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σταμάτα ρε μικρέ, περίμενε. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου μπαμπάκας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις. Όπως θα καταλάβεις και μέσα από τα καινούργια επεισόδια, μιλάει λίγο περίεργα. Του αρέσει πάρα πολύ να βλέπει ποδόσφαιρο. Βασικά βλέπει όλη μέρα ποδόσφαιρο. Είναι ΑΕΚ και ο χειρότερος του φόβος είναι να μην αλλάξουμε ομάδα. Ήλα ρε μπαμπά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι στα γρήγορα. Περίμενε ρε μικρέ, σου λέω. Σκέφτομαι να αλλάξω ομάδα. Τι είπες ρε, ρε σοβαρέψου ρε, η καρδιά μου ρε. Έλα, πλάκα κάνω, απλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω. Άντε λέγε γρήγορα γιατί θα χάσω τον αγώνα. Μήπως ξέρεις ποια κυρία θα έχω φέτος στο σχολείο? Ναι, ξέρω ποια θα έχεις. Ποια θα έχω, πες μου. Δε σου λέω ρε παλιόπαιδο, να το μάθεις όταν πας στο σχολείο. Τι, Ολυμπιακέ. Ολυμπιακέ! Κολοκολό, έλα εδώ ρε! Έλα εδώ, θα σου πω! Ποια θα έχω? Την κυρία Ρίκα. Την κυρία Ρίκα! Ναι. Πλάκα μου κάνεις, μπαμπά, πλάκα μου κάνεις. Λυπάμαι, μικρέ, δυστυχώς. Δεν είμαι καλά, φέρνει μου ένα κουρασάν. Τι έγινε ρε μικρέ, τι έπαθες, έλα πάρε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά δεν μου είπες, τι έγινε. Μου είπε ο μπαμπάς ποια δασκάλα θα έχω φέτος. Ε, ωραία ρε παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι, χαλάρωσε. Την κυρία Ρίκα. Την κυρία Ρίκα. Όχι. Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλήθεια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ αυστηρή η δασκάλα. Οκ, με αυτό μπορείς να την παλέψεις. Με το άλλο θέμα όμως τι θα κάνεις. Αδερφούλη μου, δεν ξέρω τι θα κάνω με το άλλο θέμα, δεν ξέρω. Πρέπει να προσέξεις. Για αρχή όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω για αρχή. Πρώτα όμως θα πάρω να ενημερώσω όλους τους φίλους μου. Ναι, κι εγώ θα τους ενημέρωνα η αλήθεια. Θα πάρω πρώτα τον Νικολάκη. Παρακαλώ. Έλα Νικολάκη, δεν θα πιστέψεις τι έμαθα μόλις τώρα. Τι έμαθες, Αχιλλέα? Αυτός εδώ είναι ο Νικολάκης. Τον έχεις ξαναδεί, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Είναι ο πιο μιξιάρης φίλος μου. Ήου. Έμαθα ποια κυρία θα έχουμε στο σχολείο φέτος. Α, τέλεια. Ποια κυρία θα έχουμε? Την κυρία Ρίκα. Τι, την κυρία Ρίκα? Την πατήσαμε. Και εσύ την πάτησες δύο φορές, Αχιλλέα, να ξέρεις. Ναι, το ξέρω ότι την πάτησα δύο φορές. Δεν χρειάζεται να μου το θυμίσεις. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μια πολύ αυστηρή δασκάλα. Αλλά εσύ τι θα κάνεις με το άλλο θέμα? Δεν ξέρω τι θα κάνω με το άλλο θέμα, Νικολάκη. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Νομίζω για αρχή ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω για αρχή. Θα πάρω όμως πρώτα να ενημερώσω και τους υπόλοιπους φίλους. Έλα, τα λέμε, γεια. Εντάξει. Έλα, Ελληνίτσα, my love. Έλα, κουρασανάκι μου. Δεν θα σε ενοχλήσω πολύ γιατί είμαι πολύ συγχεσμένος τώρα και δεν μπορώ να μιλήσω. Τι έγινε? Έμαθα ποια κυρία θα έχουμε φέτος. Ποια θα έχουμε? Την κυρία Ρίκα. Τι? Και τι θα κάνεις με το θέμα σου? Δεν ξέρω τι θα κάνω, Λενίτσα μου, δεν ξέρω. Νομίζω για αρχή ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω για αρχή. Κλείσε, θα ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Έλα, Τζέσικα. Έλα ρε Αχιλλέα, εσύ είσαι? Πες μου λίγο γρήγορα γιατί έχω δουλειά.
με θέλεις πολύ, αλλά δεν το παραδέχεσαι. Οχου, μην ξέγινες πάλι ρε Αχιλέα. Και τώρα σας παρουσιάζω τη συμμαθητριά μου, τη Τζέσικα. Με θέλει πάρα πολύ, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όμως δεν το παραδέχεται με τίποτα. Βέβαια εγώ, κύριος. Γιατί η Ελενίτσα είναι η my love. Μα αφού φαίνεται ότι με θέλεις, αλλά καταλαβαίνω, έχω σχέση με την Ελενίτσα, Τζέσικα. Λοιπόν, λέγε γιατί θα το κλείσω. Καλά, 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 περίμενε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έμαθα πριν λίγο. Τι έμαθες? Φέτος θα έχουμε για κυρία την κυρία Ρίκα. Τι? Την πατήσαμε και τώρα τι θα κάνεις με το θέμα σου? Δεν ξέρω, Τζέσικα, τι θα κάνω με το θέμα μου, δεν ξέρω. Για αρχή όμως φαντάζομαι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω για αρχή. Πρώτα όμως θα ενημερώσω και τον Περικλή και μετά θα κάνω αυτό που πρέπει. Έλα, Περικλή. Μην αγχώνεσαι, παιδί μου. Δεν θα σε ενοχλήσω πολύ. Άκουσε με προσεκτικά. Έμαθα ποια κυρία θα έχουμε φέτος στο σχολείο. Την κυρία Ρίκα. Και όμως, Περικλή, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Ότι την έχω πατήσει πολύ άσχημα. Και ξέρεις τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ, Περικλή, ε? Ξέρεις. Πρέπει να πάρω γρήγορα το Γιωργάκη τηλέφωνο. Πρέπει να τα βρω μαζί μου, να γίνουμε φίλοι. Δεν γίνεται πια να είμαστε άλλο εχθροί και να τον κοροϊδεύω. Θα υπάρχει πρόβλημα. Συγκλονίστηκες τόσο πολύ, ε, το ξέρω. Σε αφήνω να πάρω το Γιωργάκη. Ευχήσου μου καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σου, Περικλή. Παρακαλώ. Έλα, Γιωργάκη, ο Αχιλέας είμαι. Αχιλέα, άσε με. Δεν θα έχω κάνει τίποτα. Τι θες από μένα? Όχι, όχι, Γιωργάκη, μην αγχώνεσαι. Παίρνω φιλικά τηλέφωνο. Τι λες, Αχιλέα? Άρρωστος είσαι. Όχι, φίλε μου, Γιωργάκη. Είμαι μια χαρά. Κάτι σκαρώνεις εσύ, Αχιλέα. Όχι, αλήθεια, Γιωργάκη. Δεν σκαρώνω τίποτα. Πίστεψέ με, έχω μετανιώσει γιατί έχω κάνει, ό,τι έχω πει. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να επανορθώσεις, φίλε μου, Γιωργάκη. Κάτι θες, είμαι σίγουρος. Αχ, αυτός εδώ είναι ο Γιωργάκης. Με τον Γιωργάκη έχουμε μεγάλη κόντρα. Μεγάλο beef, που λένε. Όλα ξεκίνησαν όταν είχε δώσει κουρασάν στην αγαπημένη μου Ελενίτσα. Από τότε στο λαιμό μου κάθεται. Όλο τον κοροϊδεύω και γενικότερα έχουμε πολύ κακές σχέσεις μεταξύ μας. Τώρα όμως αυτό δυστυχώς πρέπει να αλλάξει. Γιατί? Γιατί η κυρία Ρίκα είναι η μαμά του Γιωργάκη. Και όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να έχω καλές σχέσεις μαζί του. Τίποτα δεν θέλω, αλήθεια. Βασικά θέλω κάτι μικρούλι να μου πεις. Τι θέλεις? Μήπως ξέρεις η μαμά σου ποια τάξη θα έχει φέτος στο σχολείο? Όχι, δεν ξέρω. Μήπως θα μπορούσες να τη ρωτήσεις και να μάθεις? Όχι, Αχιλέα, δεν θα τη ρωτήσω. Ας είμαι ήσυχο, γεια σου. Σε παρακαλώ, Γιωργάκη, και σου έχω μία έκπληξη όταν ξεκινήσει το σχολείο. Τι έκπληξη? Κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ. Μα εμένα το μόνο που μου αρέσει είναι σάντουιτς με σαλάμι. Πολύ σωστά. Δύο τεράστια λαχταριστά σαντουιτσάκια με σαλαμάκι. Πάω να τη ρωτήσω. Μαμά, ποια τάξη θα έχεις φέτος? Το ε1, γε μου. Ευχαριστώ. Έλα, Χιλέα, το ε1. Το ε1. Το ε1. Εμένα δηλαδή. Εντάξει, εντάξει, φίλε μου Γιωργάκη, φιλέρα, φιλαράκι μου. Τώρα σε παρακαλώ πολύ, Αχιλέα, άσε με ήσυχο και μην με ξανανοχλήσεις ποτέ. Όχι, όχι, Γιωργάκη, φίλε μου, σε παρακαλώ. Έχω μετανιώσει για όλα. Γεια. Μου το έκλεισε. Αυτό ήτανε. Φέτος θα είναι η χειρότερη σχολική χρονιά της ζωής μου. Για εσένα τουλάχιστον, ελπίζω να είναι μια καλή σχολική χρονιά. Θα τα λέμε συχνά. Ευχίζω μου στα σχόλια καλή επιτυχία.